Φορείς του τόπου, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί μαθητές. Ο απλός άνθρωπος στέκει μπροστά στην ιστορία, συνήθως εκστατικά. Περιμένει εκείνη να κρίνει, να καταγράψει, να αποφανθεί και έπειτα να διδάξει. Είναι στιγμές όμως που η ιστορία οφείλει να σταθεί με σεβασμό μπροστά στον απλό πολίτη και να υποκληθεί στον άνθρωπο. Στιγμές σαν αυτές που δημιούργησαν οι Έλληνες στα 3,5 χρόνια της τριπλής κατοχής και ξεπέρασαν και την πιο ζωηρή φαντασία, ενώ έκαναν τον Άγγλο πρεσβευτή Πάλερετ να σημειώνει τον Απρίλιο του 1941 στην έκθεσή του για την Ελλάδα. Το ηθικό του απλού ανθρώπου είναι εξαιρετικό. Οι Έλληνες γράφουν την ιστορία τους ολομόναχοι και λίγοι. Και έρχονται στο νου τα λόγια του Μακρυγιάννη. Κι αν είμαστε ολίγοι εις το πλήθος του Μπραΐνη, παρηγοριόμαστε με έναν τρόπο, ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντα ολίγους και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν. Και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση, λίγες φορές χάνουν. Η ενότητα του ελληνικού λαού και η μεγάλη του θέληση για δημοκρατία και αυτοδιάθεση δημιούργησαν μια μεγάλη εποπτεία, την εποπτεία του όχι. Τα ιδανικά αυτού του αγώνα παραμένουν σύγχρονα και σήμερα. Χρέος μας είναι να τα τιμήσουμε και να φανούμε αντάξει και πολύ περισσότερο να εντρυφήσουμε και να τα εμπεδώσουμε αυτά στις νέες γενιές. Χρόνια πολλά, πάντα ελεύθεροι. Το όχι, μία δυσύλλαβη λέξη η οποία τόσο αποτελεσματική, η οποία ένας ένα ολόκληρο έθνος μαζί με τη βοήθεια και τη θεία χάρη της Θεοτόκου πολέμησε τον εθνικισμό και τον φασισμό, τους κέρδισε. Το θυμόμαστε με χαρά όλοι μας την έναρξη του 28 Οκτωβρίου 1940 ως το μεγαλείο του έθνους μας.